Ο κύριος Γιώργος Στασινός είναι πρόεδρος του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Έχει την καλοσύνη να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας. Καλημέρα σας, κύριε Στασινέ. Καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία. Με υγεία, ναι. Με υγεία και λίγο χαμηλότερα ενίκεια, βέβαια. Γιατί και το κόστος στέγασης καμιά φορά μπορεί να απειλεί και την υγεία μας ως άγχος στις μέρες μας. Τι βλέπετε λοιπόν και ποια είναι η ματιά η δική σας? Εσείς είστε επιστήμονες που ασχολείστε με τις κατασκευές, γνωρίζετε την αγορά της στέγασης, το παρακολουθούτε το θέμα έτσι ολιστικά και δεκαετίες ολόκληρες. Τι θα λέγατε για αυτό που ζούμε? Να σας το πω. Καταρχήν ισχύει το πρόβλημα που λέτε και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Επομένως θα πρέπει κάποιος, και το κάποιος είναι συγκεκριμένος, δηλαδή η κυβέρνηση, η πολιτεία, να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα. Αυτά που θα πρέπει να συμβούν, γιατί έχουμε μια ελεύθερη αγορά, είναι επίσης πολύ συγκεκριμένα. Να δοθούν, να υπάρχει μεγαλύτερη αγορά, μεγαλύτερη προσφορά, ώστε να μειωθούν οι τιμές. Αυτό μπορεί να συμβεί με τους εξής συγκεκριμένους τρόπους. Πρώτον, να υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τα διαμερίσματα που διατίθενται με Airbnb. Ναι. Επομένως πρέπει να μπει ένας περιορισμός στα Airbnb έτσι ώστε να είναι περισσότερα τα διαμερίσματα, ναι, που διατίθενται για ενοικίαση στους πολίτες για να μπορέσουν να πέσουν τιμές. Και το δεύτερο, πρέπει να χαράξει και να πάρει συγκεκριμένα μέτρα η κυβέρνηση ώστε σε φτωχά ζευγάρια, να το πούμε καταρχήν, ή και στην πορεία με κίνητρο όταν επίσης κάνουν παιδιά, γιατί και αυτό πρέπει να αντιμετωπίζουν και το θέμα της υπογεννητικότητας, γιατί κάποια στιγμή θα καταστραφούμε. Να δίνουν κίνητρα με συγκεκριμένα ενίκια, με επιδοτούμενα ενίκια κατά το δυνατόν, και υπάρχει πρόταση, θα την πω κάπως γενικότερη, που μπορώ να κάνω, να εκμεταλλευτεί την ακίνητη περιουσία το ελληνικό δημόσιο, η οποία είναι απεριόριστη και αναξιοποιητή. Το ακούμε αυτό κατά καιρούς. Είχαμε και εξαγγελία. Κάτι. Ναι. Ξέρετε κάτι, η ακίνητη περιουσία του ελληνικού δημοσίου δεν μπορεί ένα κράτος να γίνει ξαφνικά εταιρεία αξιοποίησης ακινήτων, ούτε μπορεί οποιοσδήποτε δημόσιες φορές να τα καταφέρει. Άρα τι θα πρέπει? Θα πρέπει να ανταλλάξει, το λέω σε εισαγωγικά, την περιουσία του με διαμερίσματα, για παράδειγμα, που θα μπορεί να διαθέτει σε φτωχά ζευγάρια, σε ζευγάρια που έχουν παιδιά, έτσι ώστε να ενισχύει συγκεκριμένες κατηγορίες. Να σας ρωτήσω. Η λύση για μένα, η λύση είναι δύο πράγματα. Ρύθμιση στο Airbnb για να υπάρχουν στην αγορά περισσότερα διαμερίσματα προς ενοικίαση, και μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία θα είναι στην εξής λογική. Αξιοποιώ την ακίνητη περιουσία που έχω ως δημόσιο, προκειμένου να διαθέτω διαμερίσματα πιο φθηνά σε εκείνους που επιλέγουν. Κυρία Στασινέ, συνδέεται καθιονδήποτε τρόπο αυτό που συζητάμε και με την οικοδομή, η οποία είχε παγώσει για πολλά χρόνια στη χώρα μας, ή είναι δύο άσχετα θέματα? Δεδομένου ότι δεν αυξάνεται ο πληθυσμός, άρα βασίμως λέει κανείς, δεν αυξάνεται η ζήτηση. Η ζήτηση παραμένει σταθερή, αλλά έχουμε άλλα θέματα, αυτό που μας είπατε. Ισχύει κατά πολύ μικρό ποσοστό αυτό, γιατί μπορεί να χτίζονται καινούργια διαμερίσματα και να πωλούνται, να χρησιμοποιούνται για ιδιώθηση, για ιδιοκατοίκηση. Αλλά αυτό δεν μειώνει κατά πολύ το πρόβλημα, διότι οι αγοραστές μπορεί να είναι και επενδυτές που έρχονται από το εξωτερικό. Επομένως, δεν αυξάνονται τόσο πολύ τα διαμερίσματα, ώστε να μπορέσουν να μειώσουν τις τιμές κατά αυτόν τον τρόπο. Και επίσης να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχουν και πάρα πολλά διαμερίσματα τα οποία είναι ανεκμετάλλευτα αυτή τη στιγμή και τα οποία έχουν κατασχέσει οι τράπεζες και τα διαχειρίζονται εταιρείες διαχείρισης ακινήτων που έχουν συνάψει συμφωνίες με τις τράπεζες. Τα οποία και αυτά είναι κλειστά αυτή τη στιγμή. Άρα πρέπει και εκεί να στρέψουμε το ενδιαφέρον. Κάπως πρέπει να μεγαλώσουμε. Εγώ είπα 3-4 τρόπους που μπορούν να γίνουν πιο συγκεκριμένους, απλά δεν θέλω αυτή τη στιγμή.
συγκεκριμένες κατευθύνσεις με τις οποίες θα μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι τόσο δύσκολο, όλα τα προβλήματα λύνονται, αρκεί να ασχοληθούμε. Λοιπόν, κύριε Στασίνε. Να ασχοληθούμε σοβαρά, όχι να ασχολούνται. Επίσης, το πρόβλημα που έχουμε στη χώρα είναι ο καθένας έχει μία ιδέα. Δεν χρειάζεται να παράγουν ιδέες για θέματα τα οποία δεν γνωρίζουν, άνθρωποι που δεν τα γνωρίζουν. Υπάρχουν αυτοί που ξέρουν πώς θα λυθεί, να τους ρωτάμε. Είναι πιο απλή η λύση. Γι' αυτό και εμείς απευθυνόμαστε σε αυτήν την έρευνα στους ειδικούς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στασινέ. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή χρόνια. Ο κύριος Γιώργος Στασινός, πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Πρέπει να